φτάσαμε στο Κυρδιστάν. Η πρώτη εικόνα είναι ότι δίπλα-δίπλα υπάρχουν τα βουνά. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Θα πάμε να το ανακαλύψουμε. Είμαστε στην περιοχή Μπουράνα. Αυτοί οι ντόπιοι εδώ ήταν σαμανιστές. Καλμάκ Ασούρ. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο και θα δούμε τα άγρια άλογα μαζί με τους υπείς να κάνουν ένα φοβερό σοου. Ω, τι γίνεται, κοιτάξτε, τι ένας χαμός. Μάχες φοβερές, τώρα άρπαξε ο μπλε. Αγριεύουμε, είναι ο δεύτερος γύρος. Εδώ θα κρυθούν όλα. Είναι σαν ελληνορωμαϊκή πάλι. Ήρθε η ώρα για μια απογευματινή βόλτα με τα άλογα. Το ότι μας πάει τόσο κοντά στον κρεμό, δεν το έχω καταλάβει. Θα δούμε ένα έθιμο το οποίο γίνεται. Πώς οι αετοί κυνηγούν λαγούς. Ένα έθιμο το οποίο πάει από γενιά σε γενιά. Έχετε πολύ κοντά. Φτάσαμε στο φαράγγι της Νεράιδας. Ανεβαίνει, ανεβαίνει. Κατακτήσαμε και αυτό το φαράγγι. Φτάσαμε στους 7 Ταύρους. Είναι το βουνό το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Το φυσικό κάλος είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτό είναι από δέρμα καμήλας και κρατά τη θερμοκρασία σταθερή. Δες φάτσα, ε? Είναι ο φάτσα μου, είναι ο φάτσα μου και εδώ. Τσαμπουκάκια, βρισκόμαστε στο αεροδρόμιο Μακεδονία και θα φύγουμε τώρα και θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από την Κωνσταντινούπολη πετάμε για Κυρδιστάν. Βεβαίως, στην Κωνσταντινούπολη θα είμαστε για 12 ώρες που σημαίνει ότι θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα και αμέσως μετά ξεκινάει ένα μαγικό ταξίδι το οποίο διαρκεί 8 ώρες περίπου πτήσεις για να φτάσουμε και μετά άλλες 8 ώρες ο δικός για να φτάσουμε στον προορισμό μας. Μείνετε μαζί μας. Θα ταξιδέψουμε σχεδόν μία ολόκληρη ημέρα. Ένα ταξίδι ζωής. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και μπαίνουμε στο αεροπλάνο. Θα πάμε Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα πετάξουμε για την Ασία. Σημερινός μας προορισμός η Δημοκρατία της Κυργυζίας, που είναι ένα κράτος της Κεντρικής Ασίας. Περικλείεται από την Κίνα, το Καζακστάν, το Τακιζιστάν και το Ουσμπεκιστάν. Πρωτεύουσά της είναι το Μπισκέκ. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στην Ασία, έχουμε δρόμο ακόμη. Καθόμαστε αναπαυτικά και σε περίπου μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη φτάνουμε στην Κωνσταντινούπολη. Το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο. Είναι πραγματικά τεράστιο. Φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη και με το που φτάσαμε, μας λένε Μαρία, θα πρέπει να κάνετε γυμναστική. Οπότε. Να λοιπόν, ένας διάδρομος ο οποίος μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε όταν είστε σε ένα αεροδρόμιο και δεν ξέρετε πώς θα περάσετε το χρόνο σας. Είναι ένας διάδρομος που πάει προς τα εκεί, εσύ πας προς τα εδώ, οπότε κάνεις γυμναστική επί τόπου. Και είσαι στο ίδιο σημείο. Λοιπόν, πώς σου φαίνεται. Κοιτάξτε τώρα για να καταλάβετε. Αν το αφήσουμε λίγο, φεύγουμε εμείς έτσι για να καταλάβετε το τι γίνεται. Αλλά αν ξεκινήσουμε πάλι, ερχόμαστε. Πάμε, πάμε Μαρία. Πάμε εμείς σιγά σιγά εδώ στον Γιάννη. Κάπως έτσι περάσανε οι 12 ώρες στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης στο μεγάλο. Λοιπόν, Μαράκι, πάμε εμείς. Πάμε Κυρδιστάν. Κυρδιστάν σου ερχόμαστε. Φιλάκια πολλά. Κάτσε εκεί Γιάννη, κάτσε εκεί. Γεια, γεια. Είχαμε περίπου 8 ώρες να μείνουμε στην Κωνσταντινούπολη. Ψάχνουμε το αμάξι στο Σελήνη. Πάμε να το βρούμε. Πάμε να το βρούμε. Ο Γιάννης και η Άννα είχε κανονίσει πριβέ λεωφορείακι για να αξιοποιήσουμε το χρόνο μας στην πόλη των πόλεων. Πριβέ, παιδιά, πριβέ. Γεια σου, Σουμάχερ.
Welcome. Από. Thank you very much. Okay. Bye bye. Oh, εντάξει είμαστε. Μαζί με τον οδηγό μας πήγαμε στο Βόσπορο. Το σημερινό ταξίδι του Φάτσαμπουκ γίνεται παρέα με τη Μαρία Σούλη και το Sunfly που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μου και ο Γιάννης και η Άννα που επιμελείται τη διαμονή μας στην Κωνσταντινούπολη. Πήγαμε να απολαύσουμε λίγο αυτή την πόλη που όσες φορές για να έχουμε έρθει δεν τη χορταίνουμε πραγματικά. Η Κωνσταντινούπολη είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις του πλανήτη. What's your name? Μαχμέτ. Μαχμέτ, εσύ είσαι ο Μαχμέτ. Α, το πιέσες, σπαρός. Τι είναι αυτό? Για να λέω, γονός. Όχι, σαφρίδια. Εντάξει. Όχι, μην το ρίξεις μέσα, το ρίξεις μέσα. No. Ο Γιάννης το λυπήθηκε και το έριξε πάλι μέσα στο Βόσπορο. Ναι, αυτά τα πουλάμε, ρε. Τι είναι αυτός, ρε. Εδώ όμως οι ψαράδες τα πουλάν στις γειτονικές ταβέρνες. Βγήκαμε λοιπόν για μια μικρή έτσι βόλτα. Μπορείς να αναβλώσεις ένα λεωφορείο, ένα mini van και να κάνεις τη βόλτα σου στα πιο ωραία σημεία της Κωνσταντινούπολης. Ο πληθυσμός σε αυτή την πόλη αγγίζει τα 10 εκατομμύρια κατοίκους. Ωρε ψάρια! Λοιπόν, καλή συνέχεια. Τσάω. Bye bye. Και αφού ψαρέψαμε, είπαμε να πάμε σε ένα από τα πολλά παλάτια της Κωνσταντινούπολης. Βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Βόσπορο. Εδώ έχουμε έναν καλό φίλο που θέλουμε να του δώσουμε και ένα δωράκι. Είναι ο διοκτήτης του παλατιού, έτσι για να ξέρετε τώρα που σας πάμε. Α. Gift. Ναι. Τέλεια, ναι. Και ο Γιάννης εδώ, ο γιφταράς. Θέλοντας να μας ευχαριστήσει, μας πήγε στο καλύτερο δωμάτιο του παλατιού για να πιούμε τσάι και να απολαύσουμε τη θέα στο Βόσπορο. Αν θέλετε να κάνετε καλό γάμο, εδώ παιδιά, εμείς θα ξανάρθουμε τον χειμώνα με τον Πλούταρχο. Έτσι. Τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο. Tüm Yunan halkına sevgiler, saygılar. Αυτά είναι. Να είσαι καλά. Kardeşliğim, iki halk kardeş. Άνθρωπος κάτω. Καρδάς. 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 Πολιτικατζελαρα ειναμμαι. Κάπως έτσι, πέρασε ευχάριστα η ώρα στην Κωνσταντινούπολη. Επιστρέψαμε το βράδυ στο αεροδρόμιο γιατί είχαμε μια μεγάλη πτήση για την Ασία. Στο αεροδρόμιο υπήρχαν πάρα πολλοί χώροι προσευχής για τους μουσουλμάνους. Είμαστε στο τεράστιο αεροδρόμιο εδώ στην Κωνσταντινούπολη και όπως συμβαίνει σε πολλές ανατολικές χώρες, έτσι και εδώ δεν θα μπορούσε να λείψει χώρος προσευχής για τους μουσουλμάνους. Εδώ βλέπετε ότι υπάρχουν για τους άντρες όσο περιμένουν. Και μπορείς να μπεις μέσα και εδώ πλένουν τα πόδια τους και εδώ μπαίνουν για να προσευχηθούν. Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση για να φύγουμε για τη δεύτερη μας πτήση. Περιμένουμε. Εμείς θα περάσουμε το βράδυ μας μέσα στο αεροπλάνο και μετά ξεκινάει η περιπέτεια. Για σήμερα δεν έχουμε ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο μας είναι το αεροπλάνο. Έτσι είναι όταν είσαι ταξιδευτής και όχι τουρίστας. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον τουρίστα και στον ταξιδευτή. Ή αλλιώς τον ταξιδιώτη. Όπως ο Γιάννης που με περίμενε στο αεροπλάνο για να κοιμηθούμε λιγάκι. Είχαμε άλλωστε 8 γεμάτες ώρες πτήσης. Ούτε που καταλάβαμε πως φτάσαμε στο Κυργιστάν. Αλλάξαμε Ήπειρο μέσα σε μια βραδιά. Φτάσαμε στην πρωτεύουσα, στο Μπισκέκ, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της Κυργιζίας. Δεν καθίσαμε σχεδόν καθόλου στην πρωτεύουσα. Μας περίμενε ο ξεναγός και ξεκινήσαμε το μαγικό ταξίδι στην Ασία. Φτάσαμε
Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό είναι το λεωφορείο μας που θα μας πάει παντού. 7 ώρες δρόμος. Θα σταματήσουμε όμως, θα έχουμε διάφορες δραστηριότητες. Είμαστε στην πρωτεύουσα, δεν θα μπούμε όμως στην πρωτεύουσα μέσα. Φτάσαμε στο Κυρδιστάν. Η πρώτη εικόνα είναι ότι δίπλα-δίπλα υπάρχουν τα βουνά. Είναι ένα πολύ ωραίο μέρος. Θα πάμε να το ανακαλύψουμε. Η πρώτη ταξιδιωτική εκπομπή που έχει κάνει τέτοιο ταξίδι. Και για μια ακόμη φορά, το Fatchabook σας δείχνει άγνωστους προορισμούς που είναι καλά κρυμμένοι στα βάθη της Ασίας. Εδώ κάνανε στάση οι άνθρωποι που ταξιδεύανε με τα άλογα με κατεύθυνση την Κίνα. Ο πύργος Μπουράνα βρίσκεται στο διάσημο δρόμο του μεταξιού, εδώ στο Κυργιστάν. Είμαστε στην περιοχή Μπουράνα. Εδώ ήταν μια μεγάλη πόλη πριν από πάρα πολλά χρόνια, στο 10ο και 11ο αιώνα. Εδώ λοιπόν, καλά μου φατσαμπουκάκια, υπήρχαν σπίτια, υπήρχαν κάστρα, υπήρχαν παλάτι. Είμαστε σε ένα στρατηγικό σημείο, γιατί ακριβώς αριστερά, όπως βλέπετε, είναι η Κίνα. Για να μπορέσει κάποιος να πάει από εδώ που βρισκόμαστε στην Κίνα, ίσως να του πάρει και ένα ολόκληρο μήνα. Είναι ένας ολόκληρος οικισμός, μια ολόκληρη πολιτεία, η οποία ιδρύθηκε τον 10ο αιώνα αυτή η πολιτεία και ήταν το δεύτερο σημείο του δρόμου του μεταξιού. Τι έγινε όμως και εξαφανίστηκε αυτή η πόλη? Έγινε ένας μεγάλος σεισμός. Καταστροφικός σεισμός. Καταστροφικός. Και το μόνο που έχει διασωθεί, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, είναι αυτός εδώ ο πύργος. Αυτό εδώ. Ο οποίος το 2014 ανακηρύχθηκε και από την UNESCO Παγκόσμιο Πολιτιστική Κληρονομιά Μνημείο. Και είναι ενδιαφέρον βέβαια ότι ενώ είχε ύψος 45 μέτρα, ξαφνικά το ύψος έγινε 25 μετά το 25 σεισμό. Μέτρα μετά το σεισμό. Οπότε βλέπετε ότι έπεσε. 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 Αλλά εμείς θα πάμε να το δούμε για να μπείτε μέσα τώρα. Είναι λίγο τρομακτικό, είναι λίγο... έχουμε σκοτάδια. Εμείς όμως θα ρισκάρουμε πραγματικά για σας και θα μπούμε και θα ανέβουμε εκεί ψηλά πάνω για να σας δείξουμε τα καλύτερα πλάνα. Από εδώ η Κίνα, από εδώ το Κυρδιστάν και εδώ η πόλη Μπουράνα. Εδώ λοιπόν κάνουμε μια στάση. Οι πρώτες μας εικόνες για το Κυρδιστάν είναι εικόνες όπου βλέπουμε ότι είναι μια αγροτική χώρα. Ένα κράτος το οποίο στηρίζεται πάρα πολύ στην κτηνοτροφία του. Βλέπουμε αγελάδια, βλέπουμε γίδια μέσα στο δρόμο. Βλέπουμε πάρα πολλά αυτοκίνητα και πάρα πολλή αστυνόμευση γενικότερα. Είναι ένα βουκολικό τοπίο. Βουκολικό, αυτό δεν το έλεγα ποτέ εγώ. Ναι, είναι ένα βουκολικό τοπίο με τους ανθρώπους, με τα cattle τους, τα ζώα τους, τα μεγάλα και τα μικρά, τις γυναίκες και τους αγρότες εκεί στα χωράφια τους. Και τελικά η ονομασία Μπουράνα, σημαίνει στη γλώσσα τους εδώ την τοπική, lighthouse, δηλαδή ένας φάρος. Όλα αυτά που είπατε θα τα δούμε στο μικρό μουσείο. Αλήθεια? Ωραία, πάμε στο μικρό μουσείο και μετά. Και βεβαίως στο βάθος υπάρχουν και τάφοι, έτσι. Φύγαμε, παιδιά, φύγαμε. Πάμε να ανακαλύψουμε το Κυρδιστάν. Έλα, ομαδάρα! Το σημερινό μας ταξίδι έχει ως σκοπό τη γνωριμία με τον τρόπο ζωής και την κουλτούρα των ανθρώπων της Κεντρικής Ασίας. Αλλά και την επαφή μας με την υπέροχη φύση αυτής της περιοχής. Νάτος, παλιά ο πύργος. Τον βλέπετε? Έτσι. Και τα μαυσολία εδώ. Σεισμός, καταστροφικός, πέσαν όλα. Έγινε έτσι. Εδώ βλέπουμε πώς ήταν η παλιά. Η ίδια η Κεντρική Ασία είναι από τις πλέον άγνωστες και απομακρυσμένες περιοχές του πλανήτη. Η Μαρία Σούλη, καλά διαβασμένη, μας βοήθησε να καταλάβουμε καλύτερα το μέρος στο οποίο βρισκόμαστε. Όλες αυτές οι πέτρες που βλέπουμε είναι αναθήματα τα οποία οι πλούσιοι και ευκατάστατοι της παλιάς εποχής τα κάνανε και τα βάζανε στους τάφους τους και είχανε απεικονίσεις τα πρόσωπά τους αυτά καθεαυτά όπως ήτανε. Και μάλιστα σε αρκετά από αυτά θα δείτε ότι ήτανε και το συνήθεια της εποχής να βάζουν και σκουλαρίκια, το οποίο σημαίνει ότι οι άνδρες εδώ φορούσαν σκουλαρίκια. Όλα αυτά λοιπόν τα δημιουργήσανε πριν την έλευση των Αράβων οι ντόπιοι. Αυτοί οι ντόπιοι εδώ ήταν σαμανιστές. Ο
σαμανισμός πίστευε στα πνεύματα spirits. Ήταν μια spiritual θρησκεία. Ναι. Υπολείμματα του σαμανισμού υπάρχουν και ακόμη και σήμερα στο Μέξικο, όπως ξέρουμε, στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Οπότε, αυτά βρέθησαν διάσπαρτα σε όλη την περιοχή και ήταν επάνω στους τάφους των διαφόρων και κυρίως ευκαταστάτων και διακεκριμένων ατόμων της περιοχής. Αργότερα όμως, μετά αφού ήρθαν και οι διάφοροι Άραβες, όλοι αυτοί οι θρησκείες κλπ, τα συνέλεξαν όλα αυτά τα κτεμάχια και τα συγκεντρώσαν σε αυτό εδώ το σημείο. Και έτσι έχει δημιουργηθεί ένα ανοιχτό μουσείο, το οποίο είναι, αποτελεί ένα τμήμα αφερμένων γλυπτών, τα οποία ονομάζονται μπαλμπαλς στη γλώσσα τους, στην τοπική. Μπαλμπαλς, έτσι. Βλέπουμε ότι έρχονται σχολεία, έρχονται από όλη την χώρα και επισκέφτονται αυτό το ανοιχτό μουσείο. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο για το Κυρδιστάν. Πάμε, συνεχίζουμε. Αρχίσαμε και ανεβαίναμε στον πύργο των 25 μέτρων, στον πύργο της Μπουράνα. Είναι ένας μεγάλος μιναρές στην κοιλάδα Τσούι. Κοιτάξτε πώς ανεβαίνουμε, από εκεί ήρθαμε εδώ πάνω δηλαδή και τώρα πιο πάνω. Όσοι έχετε κλειστοφοβία, υψοφοβία, ακράτεια, δεν μπαίνετε εδώ. Ο θρύλος λέει ότι ένας ντόπιος βασιλιάς ήταν πολύ χαρούμενος για την πολυπόθητη γέννηση ενός κοριτσιού. Μια ευτυχισμένη ζωή πολλών ετών προέβλεψαν όλοι οι μάντες εκτός από έναν. Αυτός ο άντρας προέβλεψε ότι θα πέθαινε από δάγκωμα αράχνης. Ο βασιλιάς τρομοκρατήθηκε και κατασκεύασε αυτόν τον πύργο για το πολύτιμο παιδί του. Καθώς έπαινε ένα σταφύλι η κόρη του, δαγκώθηκε και πέθανε. Η θλίψη του Χαν, του βασιλιά, ήταν τόσο δυνατή που τα δάκρυά του ταρακούνησαν τον πύργο με τέτοια δύναμη που η κορυφή έπεσε στο έδαφος. Αφήσαμε την πεδιάδα και την πόλη Τοκ Μοκ και κατευθυνθήκαμε προς την κοιλάδα Τσον και Μιν, όπου το τοπίο αλλάζει όψη και γίνεται ημιορεινό. Πηγαίναμε κοντά στο χωριό Τσον και Μιν, όπου σήμερα το απόγευμα θα παρακολουθήσουμε ένα υπέροχο θέαμα. Ένα από τα πράγματα που θα κάνετε σίγουρα όταν θα έρθετε στο Κυρδιστάν είναι μια βόλτα με τα άλογα. Τα άλογα είναι συμβασμένα με αυτόν εδώ τον κόσμο. Καθημερινά, στις δουλειές τους, οτιδήποτε και αν κάνουν. Εμείς όμως τώρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο το οποίο είναι κινηματογραφικό. Γύρω-γύρω υπάρχουν βουνά, εμείς είμαστε σε μια λαγκάδα κατά πράσινη. Περιμένουμε να έρθουν άλογα τα οποία εκτρέφονται και μεγαλώνουν σε αυτά τα μέρη. Καλμάκ Ασούρ. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Θα έρθουν τώρα και θα μας προσφέρουν ένα μοναδικό θέαμα. Εμείς, για λόγους ασφαλείας, θα κάτσουμε ακριβώς πάνω στην κερκίδα εκεί που είναι ο μπλε εξώστης. Και θα δούμε τα άγρια άλογα μαζί με τους υπείς να κάνουν ένα φοβερό σοου. Μετά, αν είμαστε καλά παιδιά, θα δοκιμάσουμε και εμείς τα άλογα. Πάμε! Τα άλογα της Κεντρικής Ασίας δεν ζουν υπό περιορισμό. Σε αυτές τις περιοχές γίνονται υπείς από μικρή ηλικία και το άλογο δένεται με τον αναβάτη του και δεν δέχεται άλλον. Ετοιμάζονται οι δύο ομάδες, φορούν τις στολές τους και κάθονται πάνω στα άλογα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε. Είναι η δουλειά τους αυτό που κάνουν, δηλαδή είναι επαγγελματίες. Από μικρά παιδιά βλέπετε το πόσο καλή σχέση έχουν με τα άλογα. Και υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος εδώ, όπου θα δούμε αυτό το show. Για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να είμαστε πάνω, θα ανέβουμε εκεί πέρα πάνω. Hello! Σε αυτό το χώρο, για το Φάτσαμπουκ και μόνο, θα πραγματοποιηθεί ένας αγώνας με υπείς που η ιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων. Όπου άγρια άλογα, Είμαστε σε έναν αγωνιστικό χώρο ο οποίος είναι τρομερός. Έχουμε δύο ομάδες οι οποίες αποτελούνται από άλογα τα οποία έρχονται από διαφορετικά χωριά. Εδώ ακριβώς είναι ο διαιτητής, όπως συμβαίνει σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα. Τι γίνεται τώρα? Υπάρχει ένα αρνί, το βλέπετε το αρνί? Είναι 15 κιλά αυτό το αρνί. Αυτές οι δύο ομάδες προσπαθούν να βάλουν γκολ, δηλαδή είναι σαν να παίζουμε ποδόσφαιρο. Στη μία εστία και στην άλλη εστία. Αφήνουν το αρνί στο κέντρο και τώρα θα έρθουν να το πάρουν, να το διεκδικήσουν και παίζονται συστήματα ούτως ώστε να μπει γκολ ή να μην μπει γκολ. Υπάρχουν άμυνες, υπάρχει pressing γενικότερα,
Υπάρχει ένας ζώρικος αγώνας, ο οποίος σε εμάς που είμαστε λίγο δυτικοί μας φαντάζει και λίγο πιο και λίγο άγριος, αλλά είναι ένα έθιμο το οποίο το έχουν εδώ στο Κυρδιστάν και συγκεκριμένα σε αυτές τις περιοχές στο βόρειο Κυρδιστάν που βρισκόμαστε. Υπάρχουν δύο ημίχρονα των 20 λεπτών. Στο τέλος, όποια ομάδα κερδίσει, παίρνει και το αρνί και το τρώει. Τόσο απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε να τους απολαύσουμε. Μοναδικό θέαμα σε ένα εκπληκτικό γήπεδο. Φύγαμε. Αυτό που θα παρακολουθήσουμε έρχεται από γενιά σε γενιά. Δύο ομάδες πάνω στα άλογα προσπαθούν ο ένας να βάλει γκολ στον άλλο. Με τη μόνη διαφορά ότι σε αυτόν τον αγώνα δεν χρησιμοποιούν μπάλα. Υπάρχουν δύο εστίες που είναι στρογγυλές. Εκεί λοιπόν η κάθε ομάδα προσπαθεί να σκοράρει. Τώρα έβαλαν ένα γκολ. 1-0 κερδίζει η ομάδα των μπλε. Στα δικά μας μάτια, οι αγώνες αυτοί φαντάζουν πολύ άγριοι. Ωστόσο, για τους ανθρώπους εδώ, στα βάθη της Ασίας, είναι η ψυχαγωγία τους. Ως φιλοξενούμενοι σε μια άλλη χώρα και σε μια διαφορετική Ήπειρο, σεβόμαστε τα ήθη και τα έθιμα που έχουν. Τους ξέφυγε και έβαλε ένα δεύτερο γκολ. Yes, another one, another point. So there are two points for the blue team. Yeah. Okay. Σκοπός είναι να κερδίσουν και από μικρή εκπαιδεύονται ώστε να γίνουν οι καλύτεροι παίκτες με ένα άλογο που τους συντροφεύει για πάρα πολλά χρόνια. Τα άλογα αυτά είναι ξεχωριστά και δέχονται μόνο έναν άνθρωπο να τους υπέβει. Δαγκώνουν τα άλογα το... Πω, τι γίνεται, κοιτάξτε εκεί, ένας χαμός. Το παίρνει άλλος, βαλώνουνε ποιο το παίρνει. Ο αγώνας είναι σκληρός. Όλοι προσπαθούν να βάλουν γκολ. Μαμακούλας, αυτή τη στιγμή ελίζεται. Το πήρε και... Και τρέχει να βάλει τον γκολ. Να μειώσει σε 3-1. Καλά πάει. Νομίζω ότι θα τα καταφέρει. Το κοκ μπουρού είναι παραδοσιακό παιχνίδι αλόγων. Είναι μια σύνδεση παραδοσιακών πρακτικών, παραστάσεων και του ίδιου του παιχνιδιού. Φοβερή, μάχες φοβερές, το άρπαξε ο μπλε και τρέχει ανάποδα βέβαια, αλλά είναι σύστημα αυτό όπως μας έλεγε εδώ ο ξεναγόρος. Οι ταχύτητες που αναπτύσσουν είναι πολύ μεγάλες. Προσπαθεί να φρενάρει, τον εμποδίζει ο άλλος, ο κίτρινος. Το ξέφυγε όμως, το ξέφυγε και προσπαθεί να βάλει το γκολ, θα το πετάξει. Αυτοί οι αγώνες αποτελούν έκφραση της πολιτιστικής και ιστορικής παράδοσης. Οι αγώνες γίνονται πάντα από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο, τότε που δεν κάνει πολύ ζέστη και τα άλογα τρέχουν πιο ελεύθερα. Μετά τη λήξη του πρώτου αγώνα, τα παιδιά από το χωριό, με τα σκυλάκια στα χέρια, ήρθαν να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί μας. Η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη που συναντούσα αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά τα παιδιά. Οι αθλητές, μαζί με τα άλογά τους, ξεκουράζονται για λίγο και ετοιμάζονται για τον δεύτερο αγώνα που είναι ακόμη πιο σκληρός. Αυτό είναι δώρο. Για να δούμε τι έχει μέσα. It's a shampoo. 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 For the hair. Shampoo. Maybe you have to explain. Ah, mask for shampoo for mama. Mama. Μπράβο Γιάννη. Ο Γιάννης δίνει gift. Δίνει σαμπουάν εδώ στα παιδιά. Να σας πούμε λίγο ότι θα αγριέψει τώρα το θέμα. Θα ρίξουν ένα νόμισμα κάτω και αναζευγάρια θα πολεμήσουν μεταξύ τους να δουν ποιος θα πιάσει το νόμισμα. Το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη χώρα είναι το ΣΟΜ της Κυργυζίας. Οι αθλητές και τα άλογα προθερμαίνονται. Χωρίζονται σε ζευγάρια και όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει ο αγώνας. Με το άγρυπνο βλέμμα του διαιτητή, οι κανόνες είναι πολύ αυστηροί. Από μικρά παιδιά έχουν μάθει να αγαπούν
και να σέβονται τα ζώα. Και ο δεύτερος αγώνας είναι ο εξής. Θα πιαστούν έτσι, εδώ όπως βλέπετε με τον οπερατέρ. Μπράβο, μπράτσο με μπράτσο, ναι, μπράβο, έτσι. Μπράτσο. Και μετά. Θα τραβιούνται ο ένας από εδώ και άλλο. Και όποιος πέσει κάτω. Μπορεί. Θα δούμε. Αγριεύουμε, είναι ο δεύτερος γύρος. Εδώ θα κρυθούν όλα. Πάμε να πάρουμε τις θέσεις μας πάνω για να είμαστε ασφαλείς. Καλή επιτυχία, παιδιά. Good luck. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είναι πάρα πολύ καλή. Ξεκινήσαμε τον αγώνα, πιάστηκαν χέρι-χέρι. Είναι σαν ελληνορωμαϊκή πάλι. Προσπαθεί ο ένας να ρίξει τον άλλον κάτω από το άλογο. Η ζωή αυτών των ανθρώπων είναι συνδεδεμένη με τα άλογα. Τελείωσε και αυτός ο αγώνας. Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε αναμνηστικές φωτογραφίες, που μπορείτε να τις βρείτε αρκεί να με ακολουθήσετε τώρα στο Instagram, Κώστας Μάτσιος. Κάντε μια εγγραφή και στο γκρουπάκι μας στο Facebook, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube. Τρέχει διαγωνισμός και δύο από εσάς θα κάνουν το ταξίδι που βλέπετε. Παρέα με τη Μαρία Σούλη. Είμαστε στην κοιλάδα Τσον και Μιν, σε ένα εκπληκτικό μέρος. Φτάσαμε στο σημερινό μας κατάλημα, εδώ που θα μέναμε για σήμερα. Μπαίνοντας λοιπόν στο ξενοδοχείο, είμαστε στην Κεντρική Ασία, στο Κυρδιστάν. Αυτή είναι η πρώτη μας νύχτα. Κάθε μέρα θα αλλάζουμε και δωμάτια, θα αλλάζουμε και μέρη που θα μένουμε. Και αλλά, κοιτάξτε λίγο πού βρισκόμαστε. Είναι εκπληκτικό το μέρος, πραγματικά. Μας είπαν ότι για να μπεις μέσα στο ξενοδοχείο πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου. Δηλαδή στο διάδρομο κυκλοφορείς έτσι. Βλέπετε. Εδώ, βάλαμε όλα τα παπούτσια. Ξέρεις ότι θα πρέπει να βγάλεις τα παπούτσια σου μπαίνοντας μέσα, έτσι. Τι να κάνω, και θα βάλει τρύπια κάλτσα. Ναι, θα μπείτε μέσα με ξυπόλυτη. Βγάζεις τα παπούτσια σου στην είσοδο του ξενοδοχείου και περπατάς ξυπόλυτος μέχρι να φτάσεις στο δωμάτιό σου. Το ριάκι αυτό καταλήγει στον ποταμό Τζον και Μιν. Να είμαστε, αυτό είναι το ξενοδοχείο το οποίο μένουμε στο χωριό Τάρξουκ. Με ένα like τώρα στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram. Με ακολουθείτε στο Κώστας Μάτσιος, θα σας δώσουμε με τη Μαρία να κάνετε και εσείς το ίδιο ταξίδι εδώ. Να. Ήρθε η ώρα για μια απογευματινή βόλτα με τα άλογα. Θα ανέβουμε πάνω στο άλογο και θα κάνουμε μια απογευματινή βόλτα, γιατί όπως σας είπαμε τα άλογα εδώ είναι πολύ σημαντικά. Επίσης το νερό τους είναι εκπληκτικό και θα πρέπει σίγουρα να το δοκιμάσετε όταν θα έρθετε. Το Κυργιστάν φημίζεται για τα νερά του. Ναι, ναι. Εδώ βάζουμε υπογραφή ότι ό,τι και να συμβεί. Εμείς φέρουμε την ευθύνη μας. Έτσι. Πριν τελειώσει η πρώτη μας μέρα, κάνουμε υπασία. Μια δίωρη υπασία πάνω σε αυτό το βουνό. Ωραία, φίλε, αυτό είναι το αργό. Easy, easy. Χαλαρά. Αυτό είναι το χαλαρά. Βλέπει. Τι είναι αυτό, αυτό είναι και ψηλό. Λοιπόν, να ξέρετε ότι πραγματικά εμένα το χειρότερό μου είναι η πασία. Αλλά λένε ότι το άλογο σε καταλαβαίνει. Οπότε θα πρέπει να μην με καταλάβει. Ανέβω. Να μην καταλάβει ότι έχω στρες. Αποφάσισα λοιπόν να το παίξω άνετος. Άλλωστε αυτά τα άλογα είναι ειδικά εκπαιδευμένα για να κάνουν βόλτες με τους τουρίστες που επισκέπτονται αυτή την περιοχή. Λοιπόν, θα πρέπει να προσέχετε με τα άλογα. Θα είστε προσεκτικοί, δεν θα κάνετε μαγκές. Το είπαμε, 2 μέτρα απόσταση. Και ανεβαίνουμε σιγά σιγά μέσα στα νερά, μέσα στα σκυλιά και στα γίδια. Θα πάμε πάνω στο βουνό. Εδώ που ήρθαμε, στο μικρό σπίτι στο λιβάδι, δεν έχει να κάνεις κάτι άλλο βράδυ. Οπότε είπαμε να πάρουμε τα άλογα. Και να πάμε μία βόλτα. Στο Φάτσα Μπουκ, ό,τι ζούμε εμείς, το ζείτε κι εσείς.
Πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο τώρα και ακολουθήστε με στο Instagram, Κώστας Μάντζιος. Κάντε ένα like στο γκρουπάκι μας στο Facebook και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Ένα ταξίδι ζωής στην Ασία, παρέα με τη Μαρία Σούλη, σας περιμένει. Καλή επιτυχία, φατσαμπουκάκια μου! Περνούσαμε δίπλα από σπίτια και από οικογένειες που ζούσαν πάνω σε αυτό το βουνό. Η φύση στα καλύτερά της και με τους ανθρώπους να τη σέβονται. Όσο ανεβαίναμε στο βουνό, εκτός από τα άλογα και τις αγελάδες, αρχίσαμε να βλέπουμε και διάφορα πουλιά στον ουρανό. Οι αετοί ήταν αυτοί που έκλεβαν την παράσταση. Είμαστε στο υψηλότερο σημείο του βουνού. Η θέα σου κόβει την ανάσα. Φτάσαμε στο υψηλότερο σημείο του βουνού και βεβαίως έχουμε μια παράδοση στο Φάτσαμπουκ. Στο υψηλότερο σημείο να σηκώνουμε πάντα την ελληνική σημαία και τιμή σε έναν και τη σημαία του οπερατέρ, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στα σημερινά μας γυρίσματα. Λοιπόν, πάμε να τη σηκώσουμε και ξεκινάμε την κάθοδο. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε τη χαρά που νιώθουμε αυτή τη στιγμή. Ένας μοναδικός πίνακας ζωγραφικής βρίσκεται μπροστά σου. Το μόνο που άκουγες ήταν τα πουλιά που σου κυλαϊδούσαν ευχάριστα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Μπορεί να μας πηγαίνει δίπλα στον κρεμό. Το ότι μας πάει τόσο κοντά στον κρεμό δεν το έχω καταλάβει. Για να καταλάβετε τι γίνεται σε αυτήν την διακοπή. Ωχ, κούτσενα. Βλύστησε το άλογο. Κρατήθηκε ο Ιππέας πάνω όμως. Φτάνα τα ξέρετε, φατσαμπουκάκια. Το τι αγώνα κάνει εδώ ο παρουσιαστής για να κρατηθεί πάνω στη σκηνή. Κίτς. Κατεβαίνουμε σιγά σιγά και πάμε για φαγητό. Η πρώτη μας νύχτα στο Κυρδιστάν. Φτάσαμε φοβερή βόλτα. Εκπληκτική, μέσα στα λουλούδια είμαστε. Εντάξει, πιστεύω ότι πήγα σε πολύ ψηλό level. Πλέον μπορώ και να υπέβω και να πετάω ελικοπτεράκι. Όπα! Και όταν πέφτει το αλογάκι όπως έπεσε τώρα να το κρατάω, και το στρατηγό να κουβαλάω, και το άλογο μπροστά να το ελέγχω. Παντού επικρατεί απόλυτη ησυχία. Φτάσαμε. Πάμε για φαγητό. Ανεβήκαμε πάνω εκεί και κατεβήκαμε. Στο ξενώνα μας περίμενε μια ζεστή σούπα και τοπικές γεύσεις. Λίγες ώρες ξεκούρασης και ξεκινάμε. Σε αυτό το σημείο πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ώρα να τσιμπήσετε κάτι. Και τι θα λέγατε να δοκιμάσετε αυτούς τους τραγανούς λουκουμάδες που βρίσκονται στην Αβαρίνου, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για διαφημίσεις και μέχρι τότε απολαμβάνω το καλύτερο λουκουμά της πόλης που μπορείτε να το βρείτε στην Αβαρίνου. Θα δούμε ένα έθιμο το οποίο γίνεται, πώς οι αετοί κυνηγούν λαγούς. Ένα έθιμο το οποίο πάει από γενιά σε γενιά. Έχετε πολύ κοντά. Φτάσαμε στο φαράκι της Νεράιδας. Ανεβαίνει. Κατακτήσαμε και αυτό το φαράκι. Φτάσαμε στους 7 Ταύρους. Είναι το βουνό το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Το φυσικό κάλος είναι πραγματικά απίστευτο. Αυτό είναι από δέρμα καμήλας και κρατά τη θερμοκρασία σταθερή. Δες φάτσα, ε? Είναι ο Φάτσαμπουκ. Είναι ο Φάτσαμπουκ εδώ. Φάτσαμπουκ με τον Κώστα Μάντζιο.
Βόλτα στην Καζαμπλάνκα, στα μικρά σοκάκια, στο κοσμοπολίτικο Μαρακές. Αν θέλεις και εσύ να ζήσεις το εξωτικό Μαρόκο, ακολούθησε την ομάδα του Ζορπίδη και κλείσε σήμερα το δικό σου οικονομικό πακέτο. Ζορπίδης Travel. Με οργανωμένα πακέτα σε Ιταλία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου. Περισσότερα στο zorpidis.gr και στο 2310 231 170. Ζορπίδης. Ένα ταξίδι για τον καθένα. Χρόνια πίσω, ενώ αφράτευε η ζύμη και τσιρτσίριζε το λάδι, λαχταρούσαμε τη στιγμή που ο Λουκουμάς θα έσκαγε στο στόμα μας. Τότε είχαμε τη γιαγιά. Τώρα έχουμε τη Λουκουμάνια. Οι Λουκουμάδες επέστρεψαν, βασισμένοι στην αυθεντική μυστική συνταγή του τότε. Στη Θεσσαλονίκη, Δημητρίου Γούναρη 24 και σε Αθήνα, Ιωάννινα, Αγρίνιο. Λουκουμάνια. Οι Λουκουμάδες, χρόνια μπροστά. Η Λουκουμάνια τώρα και στη Θεσσαλονίκη. Δημητρίου Γούναρη 24, περιοχή Ναυαρίνου. Αναζητάτε αξιοπιστία και επαγγελματισμό σε επενδύσεις που θα απολαμβάνετε μια ζωή? Αναζητάτε λύσεις με όραμα στο μέλλον? Κέρδος. Η πολυετή μας εμπειρία εγγυάται ολοκληρωμένες προτάσεις που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας με το μέγιστο κέρδος. Προσφέρουμε λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες προς ιδιώτες και επιχειρήσεις, ασφάλειες, τιματομεσητικά και εκτιμήσεις ακινήτων, υπαγωγή σε επιδοτούμενα προγράμματα, χρηματοοικονομικά και επενδύσεις. Σγουράκι ΕΦΗ. Κέρδος επιλογών, κέρδος ζωής. Λεωφόρος Καραμανλή 350, Χανιά. Φρεσκάδα, ποιότητα και υγεία από τη φύση. Προϊόντα εφορής γης Λαχανόκηπος. Ένα πιάτο γεμάτο χρώμα με τη φρεσκάδα των λαχανικών και των φρούτων εποχής καθημερινά στο τραπέζι σας. Από το 1987 η ευεξία είναι στη φύση μας. Κεντρική Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης, Δέλτα 53 58 59. Τηλέφωνο 2310 57 44 65 και στο lachanokipos.gr. Κάποιοι έχουν κάνει το χόμπι τους επάγγελμα. Γιατί όχι κι εσύ? Έλα σήμερα στην ναυαγοσωστική σχολή Lifesaver και εκπαιδεύσου δίπλα στους καλύτερους. Γίνε ναυαγοσώστης και παρεά διαχειριστή ταχύπλοου σκάφους. Ναυαγοσωστική σχολή Lifesaver. Μάθε από μας, εργάσου για εμάς. Εγνατία 74, τέταρτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-275-212. 10% έκπτωση σε φοιτητές. Ρικάρντο Μορέλι. Εσπρέσο και όχι μόνο. Γεύση, άρωμα, ποιότητα. Από την Βενετία στην Ελλάδα. Όλη η ιταλική κουλτούρα του καφέ σε ένα φλιτζάνι. Ρικάρντο Μορέλι. Για όσους ξέρουν από καλό καφέ. Για όσους θέλουν να κάνουν τη διαφορά.
Σκέτσαμπουκ με τον Κώστα Μάντζιο. Πάγαμε το πρωινό μας, ήπια την αγαπημένη μου σπιτική λεμονάδα από τη Σάμο. Για να έχω δύναμη να αντέξω στη σημερινή μας ημέρα. Το μυστικό βρίσκεται στη συνταγή. Σήμερα έχουμε να κάνουμε περίπου 300 χιλιόμετρα, ίσως και παραπάνω. Έχουμε κάνει ήδη τα πρώτα, περίπου 100, και κάπου εδώ κάνουμε μια στάση για να χτενίσουμε τη Μαρία. Βρίσκουμε ένα κομμωτήριο της περιοχής και δεν χάνουμε την ευκαιρία να χτενίσουμε τη Μαρία. Βάζουμε τη μάσκα τη Queen, τη χρωματιστή, ναι, για να δώσουμε χρώμα. Θέλουμε το χρώμα αυτό, το ροζ να είναι το γλυκό. Ναι. Ο Γιάννης αφήνει την κάμερα και πιάνει το πιστολάκι. Έπρεπε να κάνει τα μαλλιά της Μαρίας κόκκινα. Ο ιδιοκτήτης του κομμωτηρίου απλώς μας παρακολουθούσε. Αλέκ Μπαχίν Μπατσά. Αυτός μας προσέχει πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα. Να είσαι καλά. Nice to meet you, my friend. Με νέο μαλλί, χτενισμένοι και ανανεωμένοι, συνεχίζουμε το διπορικό μας στο Κυργιστάν. Το τοπίο αλλάζει και πλέον δεν έχουμε ούτε λιβάδια ούτε δάση. Διασχίζουμε έναν τεράστιο χωματόδρομο γύρω-γύρω από μία λίμνη. Σήμερα θα πηγαίναμε σε ένα σημείο που μας περίμεναν δύο αδελφοί με δύο χρυσαετούς. Αετοί που έχουν βάρος έως και 6 κιλά. Θα μας παρουσίαζαν πως αυτά τα υπέροχα πτηνά κυνηγούν και συλλαμβάνουν τη λία τους. Σε ολόκληρη την Κεντρική Ασία υπάρχουν 20 οικογένειες που ακόμη κρατούν αυτή την παράδοση με τους αετούς. Αετοί που από πολύ πολύ μικροί ζουν μαζί τους. Τους εκπαιδεύουν κατάλληλα όπως έκαναν οι πρόγονοί τους για να βρίσκουν τη λία τους. What's the name of the place here? Toguz Bulak. Toguz Bulak means ninth water well. Τα δύο αδέρφια είναι ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Από πίσω μας είναι αετοί. Οι οποίοι αετοί αυτή τη στιγμή έχουν κλειστά τα μάτια και θα δούμε ένα έθιμο το οποίο γίνεται. Πώς οι αετοί κυνηγούν λαγούς. Πραγματικούς λαγούς. Ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά είναι ένα έθιμο το οποίο το έχουν εδώ. I want to introduce him, okay? Nursultan. My name is Nursultan. This bird's name, she. Her name is Suluke, which means beautiful. In general, they live up to 50-60 years maximum. This is what we call tomok. Βάζουμε στα μάτια του για να μην βλέπει και να μην ταράζεται. This gentleman right here, he is his disciple, but they also related to each other. So he is kind of one of his brothers. So he brought his particular bird when it was little one. They always feed them with fresh meat. Meat has to be bloody because the birds doesn't drink much water and they get the water from the blood. Yes. In the winter, because this is the hunting season, they hunt fox, jackals, maybe wild hare, like rabbits, you know, wild ones. And in the winter, not every day, every second day, to keep the bird hungry so they can hunt. These birds, they have very good vision. Yes. They can track from the distance while they're flying up to 5 kilometers. Μου δώσαν να κρατήσω τον αετό και οι οδηγίες ήταν σαφείς. Να σέβομαι τον αετό και οι κινήσεις μου να είναι όσο το δυνατόν πιο απαλές. Δεν ένιωθα τόσο άνετα κρατώντας αυτό το περήφανο πτηνό στα χέρια μου. Η θέση του είναι στους ουρανούς και να πετά ελεύθερο. Αυτό το πουλί, αυτό τον αετό, τον είχε βρει 2 μηνών μέσα σε μια φωλιά στο άγριο δάσος. Τώρα είναι 10 χρονών. Είναι 10 χρονών. Και ζούνε συνέχεια μαζί, το βλέπετε, και είναι πολύ εξοικειωμένος. Σίγουρα αυτά τα άγρια
φθηνά πρέπει να είναι στο φυσικό τους περιβάλλον και να είναι στην φύση. Ωστόσο, εδώ στο Κυργιστάν έχουν αυτό το έθιμο το οποίο πάει από γενιά σε γενιά, από αιώνες σε αιώνες. Για να μπορέσουν να επιβιώσουν, για να μπορέσουν να βρουν και αυτοί οι λαγούς, να βρουν να φάνε κάτι στο σπίτι τους. Ήταν δηλαδή ουσιαστικά θέμα επιβίωσης καθαρά. Και έτσι πάμε να δούμε τώρα κάτι το οποίο πραγματικά είναι μοναδικό, δεν το έχετε ξαναδεί στην τηλεόραση. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί. Το μέρος βέβαια είναι βγαλμένο από κινηματογραφικό σκηνικό. As soon as the bird catches the rabbit, then Nur Sultan, if he says come, we go. Until that, we wait on one spot. Okay? Μας δίνουν σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουμε. Don't go there here. Okay. Stay on one spot. Okay. Αυτό. Γιατί μπορεί να είναι εξοικειωμένα τα πουλιά, αλλά μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για άγρια πτηνά, για πτηνά τα οποία πραγματικά είναι κυνηγή. Ξέρω ότι σας ακούγονται περίεργα όλα αυτά, αλλά είπαμε ότι βρισκόμαστε στην Κεντρική Ασία. Και εδώ τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που συναντούμε στο δυτικό κόσμο. Λοιπόν, τώρα θα ελευθερωθεί ο λαγός. Ούτως ή άλλως αυτοί οι αετοί τρώνε κάθε δύο μέρες έναν λαγό. Ξέρω το ότι σκέφτεστε και εμείς το σκεφτόμαστε αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται στα βάθη των αιώνων, εδώ στα βάθη της Ασίας που βρισκόμαστε, στην καρδιά της Ασίας, ένα έθιμο το οποίο πάει από γενιά σε γενιά. Και το ξαναλέμε ότι όλα αυτά ξεκίνησαν για να μπορέσουν να επιβιώσουν, οι οικογένειες, να επιβιώσουν οι άνθρωποι, για να μπορέσουν να βρουν και αυτή τροφή. Λοιπόν, yes. Εδώ είναι ο λαγός και εδώ είναι ο αετός. Να το. Το ξαναλέμε ότι η εικόνα είναι σκληρή για όλους εμάς, τους ανθρώπους του δυτικού κόσμου. Το έθιμο αυτό δημιουργήθηκε από την ανάγκη των ανθρώπων για επιβίωση. Οι αετοί βρίσκανε τους λαγούς που θα έτρωγε η οικογένεια. Περιμένω το αφεντικό, ε. Βλέπετε ότι ο αετός έχει πιάσει το λαγό, αλλά δεν του κάνει τίποτα. Αυτό που κάνει είναι να φωνάζει να έρθει το αφεντικό του για να πάρει την τροφή. Ακούμε τώρα τον αετό να φωνάζει και να φωνάζει το αφεντικό του, το οποίο είναι κοντά αυτή τη στιγμή και γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε σιγά σιγά να το τρώει το λαγό. Τι γινόταν παλιά. Παλιά λοιπόν το έπιανε, περίμενε το αφεντικό να έρθει για να μπορέσει να το πάρει για το σπίτι. Και μάλιστα είχε βάλει τα φτερά του από πάνω για να το προστατεύει από τυχόν επιθέσεις από αλεπούδες, έτσι, από αλεπούδες, λύκους ή οτιδήποτε άλλο υπήρχε γενικότερα στο άγριο δάσος. Το αφεντικό δίνει στον αετό να φάει ένα μικρό μέρος από τη λία που έπιασε. Το υπόλοιπο θα πάει στην οικογένεια για να τραφούν όλα τα μέλη της. Δεν αφήνουν ποτέ στους αετούς να τρώνε πολύ, ούτως ώστε να έχουν πάντα την ανάγκη για κυνήγι. Βλέπουμε ότι δεν τον άφησε να το φάει όλο το λαγό. Όχι, όχι, δεν τον άφησε να το φάει όλο, γιατί ναι, αυτή είναι και μία τακτική. Δηλαδή, δεν σου δίνω να φας πάρα πολύ, γιατί μετά βαραίνεις, γίνεσαι λίγο τεμπελάκος, λίγο καθησυχάζεις, λίγο έτσι ηρεμείς. Ενώ με αυτόν τον τρόπο τον έχει πάντα σε μία κυνηγητική αφύπνιση, ώστε να ορμάει κάθε φορά με όρεξη. Nur Sultan, he will show you the process of how to make the eagle to come back. Let's say they go on hunting, right, in the winter. The bird is flying. Mm-hmm. So they need to train the bird how to make it to come back. Mm-hmm. Nah. Right? So this is the next process. He wants to show you how they do it. Do not move in any case. Don't be afraid. Okay, τι περιμένουμε τώρα, ο αετός θα μας φάει. Τώρα θα δούμε πώς θα επιστρέφει ο αετός πίσω στο αφεντικό του. Θα έρθει μπροστά μας. Βεβαίως, θα περάσει από μπροστά μας με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Μας είπαν να είμαστε τελείως ακίνητοι, να μην κουνηθούμε καθόλου. Χαλαρή. Γιατί θα έρθει ηλιγκιωδώς από μπροστά μας. Are you ready? Yes. Yes. Γεννηθήκαμε. Ωχ, έρχεται. Παιδιά, έρχεται κοντά.
Έχετε πολύ κοντά. Τι λέει ρε φίλε. Τι παρκάρισμα ήταν αυτό. Παρκάρισμα δεν λες. Τέτοιο παρκάρισμα. Λοιπόν, δεύτερο πρόγραμμα. Καθόμαστε όλοι γύρω-γύρω, ο ένας κοντά στον άλλον. Έρχεται ο αετός από πάνω με λιγιώδη ταχύτητα μπροστά μας και σταματάει ακριβώς στο εκατοστό πριν μας ακουμπήσει. Εμείς θα πρέπει να είμαστε χαλαροί, δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι ένα άγριο πτηνό, ότι μπορεί ανά πάσα όρια στιγμή να μας επιτεθεί, γιατί τρώει τα πάντα ο αετός, να το ξέρετε αυτό. Έτσι και ειδικά ένας τέτοιος αετός. Μπείτε λίγο στη σειρά να σας δείξω. Βλέπετε ότι τους βάζω τον έναν δίπλα στον άλλον, τους στοιχίζω. Του στοιχίζω και είμαστε έτοιμοι για τον αετό. Καλά, είστε ομάδα ποδοσφαίρου, έτσι. Κανονίστε να έρθει και να πάρει το τσουλούφι, αντί να πάρει το φαγητό. Ωχ, παιδιά, το έβλεπα μέσα το φακό εγώ. Εγώ το βλέπω μέσα από το φακό και νομίζω ότι πάω. Μπράβο. He has to do one more thing, so let's do that. It's also a process of that. After every meal, after when the bird would eat the food, meat usually, it's important to train the bird to clean the beak. Why? Because the blood stays on the beak, and if the blood starts staying there, it's not clean. Bacteria would start, you see? Κάθε φορά που τρώει το πουλί, το καθαρίζει τη μύτη του με την πέτρα την οποία την έχει εδώ ο φίλος μας για να μπορέσει να αποφύγει τα τυχόν βακτήρια τα οποία αναπτύσσονται και βεβαίως από την άλλη για να έχει καλύτερη όσφηση για να μπορέσει να πάει πάλι στο θύραμα. Now you can pet if you want. Because I asked them to cover the eyes. Οι αετοί μεγαλώνουν από νεοσύ με τους ανθρώπους αυτούς που έχουν την τέχνη να τους εκπαιδεύουν και να φέρουν τη λία στον κύριό του. Πετάμε. Πετάμε σαν τον αετό. Τι περήφανο πουλί είναι αυτό. Τι περήφανο πουλί είναι αυτό. Μπράβο ρε παιδιά. Λοιπόν, αυτά τα ταξίδια τα κάνουμε μόνο παρέα με το Sunflight. Μοναδικές εμπειρίες, βιωματικές εμπειρίες. Εμπειρίες που πρέπει να ζήσετε και εσείς. Ακολουθήστε μας. Πάντως, το θέμα αν και σκληρό, ήταν από τα σπάνια που συναντά κανείς. Μας έπιασε βροχή παιδιά. Όψω τον εαυτό σωθήτο. Τα πια γεράκια. Εμείς πετάμε πιο γρήγορα και από τα γεράκια τώρα. Συνεχίζουμε το διπορικό μας. Το τοπίο αλλάζει. Και οι καταπράσινοι λόφοι, με τα λίγα δάση, ακολουθούνται από φαράγγια. Όγκοι πετρώματος, ύψους μέχρι και 50 μέτρα. Κόκκινοι ή σε αποχρώσεις του κίτρινου χρώματος. Το θέαμα είναι συγκλονιστικό. Είμαστε στην λίμνη Σικού, που σημαίνει ζεστό νερό. Εδώ λοιπόν, αν δεν ξέραμε ότι είμαστε στο Κυρδιστάν, θα νομίζαμε πραγματικά ότι είμαστε κάπου στη Χαλκιδική. Από πίσω έχει ένα κινηματογραφικό σκηνικό βγαλμένο από το Τέξας και εδώ μπροστά κολυμπάνε, τα νερά είναι πάρα πολύ ζεστά, τεράστια η λίμνη. Μην ξεχνάτε, τρέχει διαγωνισμός. Ακολουθήστε με στο Instagram, Κώστας Μάτζικος, κάντε like τώρα στη σελίδα μας στο Facebook και κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Ένα ταξίδι στο Κυργιστάν σας περιμένει. Άντε φεύγουμε, έχουμε δουλειά να κάνουμε, φεύγουμε! Το οδικό δίκτυο στο Κυργιστάν δεν είναι και το καλύτερο. Συναντήσαμε περισσότερους χωματόδρομους παρά δρόμους με άσφαλτο. Σήμερα έπρεπε να πάμε σε ένα φαράγγι, σε ένα από τα πιο γνωστά φαράγγια της Ασίας. This is what it is, okay? I said empty your mind.
Και εγώ πήρα την ελληνική σημαία που ταξιδεύει πάντα μαζί με το φάτσα μου. Φτάσαμε στο φαράγγι της Νεράιδας. Κατακτήσαμε και αυτό το φαράγγι. Αυτό το φαράγγι, το οποίο έχει πάρει το όνομά του, όπως είπε και η Μαρία, από τους Κινέζους, οι οποίοι είναι δίπλα και χρησιμοποιούν έτσι πολύ ωραία ονόματα. Κάποιοι πάνε και ανεβαίνουν ψηλά, κατακτούν την κορυφή. Αν έχετε όρεξη, όταν θα έρχεστε σε αυτό το φαράγγι, καλά θα είναι να το ανεβείτε και να κάνετε λίγο άσκηση. Τώρα, αν δεν θέλετε, καθίστε εδώ, βγάλετε καμιά φωτογραφία. Και ο περατέρ εδώ, ο Γιάννης, πήρε την τοπική σημαία. Κυργιστάν, γιατί ήθελε να το δείξει. Ανεβαίνοντας αυτό το φαράγγι της Νεράιδας, μπορείς να νοικιάσεις κάποιες στολές, να παίξεις τοξοβολία και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο Γιάννης, με μία λάξ στο χέρι, δεν σταματούσε να χτενίζει τις τουρίστριες. Ανεβαίνω στο φαράγγι και ως βασιλιάς που είμαι, κάθομαι στο θρόνο μου αρχικά και μετά θα πάω πάνω για να κυματίσω την ελληνική σημαία. Σε αυτό το παραμυθένιο φαράγγι μπορείτε να περπατήσετε μία μισή ώρα, θαυμάζοντας το δάσος των Πέτρινων Όγκων, σήμα κατά τεθέν της Κεντρικής Ασίας. Τώρα εδώ έχουμε άλλα χρώματα. Έχουμε το καφέ, που είναι πάρα πολύ έντονο. Τέτοια φαράγγια μπορείτε να συναντήσετε εδώ και στην Αποανατολή. Μας αρέσει με το Fatsa Book να σηκώνουμε την ελληνική σημαία όπου και αν πηγαίνουμε, σε όποιο σημείο του κόσμου φτάνουμε, έχουμε πάντα την ελληνική σημαία και τη σηκώνουμε ψηλά! Να προσέχετε, έτσι. Θέλει μεγάλη προσοχή για να μην συμβεί τίποτα. Στα φαράγγια θέλει προσοχή. Ανεβαίνει! Είναι ένα εντυπωσιακό φαράγγι. Ένα υπέροχο τοπίο που μπορείς να κάνεις βόλτες και να χαθείς στο λαβύρινθο της Κοιλάδας. Έχουμε ανεβάσει τον κάμεραμάν πάνω και βγάζει φωτογραφίες στους τουρίστες. Δηλαδή, έτσι θα κάνουμε εκπομπή. Κάμεραμάν, σκηνοθέτης, ευεργέτης. Γιάννης Κιάννα, για όλες τις δουλειές. Τώρα και φωτογράφος στους τουρίστες. Αυτή η όγκη ψαμίτη δεν είναι ούτε χώμα, ούτε πέτρα. Είναι κάτι ανάμεσα σε αυτά και τρίβονται με την αφή. Είναι ένα μοναδικό φυσικό μνημείο. Ακόμη και αν δεν είστε λάτρεις των φαραγγιών, σίγουρα αυτό θα σας εντυπωσιάσει. Μπαίνουμε στο ρόλο της εποχής και επηρεασμένοι από το φυσικό περιβάλλον, παίζουμε τοξοβολία. Όταν θα έρχεστε σε αυτήν εδώ την κοιλάδα, θα μπαίνετε στο ρόλο. Θα βάζετε τη στολή κανονικά όπως σε βάλαμε στον κάμεραμάν, ο οποίος πάντα είναι μπροστά από την κάμερα. Θα παίρνετε το τόξο σας και θα παίρνετε και το σπαθί σας. Και θα το ζείτε, ok? Για να μάθεις να τα λες καλά τα πράγματα, ναι. Θα σε αποκεφαλίσω. Θα ένα κεφάλαιο λιγότερο στην... Ωραία, πείτε μου ποιον στόχο θέλετε να πετύχω. Ποιον θέλετε. Θέλετε να πετύχω πάνω εκείνο το κορυφαίο. Ε, θέλετε. Λίγο μακριά εκεί. Κοίτα να δεις πώς θα πάει. Άντε, γεια. Συνεχίσαμε το διπορικό μας. Και φεύγουμε κατευθείαν και πάμε στο φαράγγι Επτατάβρι. Εδώ βλέπεις 7 όγκους κόκκινου ψαμίτι με δάσος στους πρόποδες και ένα ορμητικό ποτάμι μεταξύ αυτών και του χωριού.
Είμαστε πολύ κοντά στη Κωμόπολη Καρακόλ. Δες εδώ, φάτσα. Δες φάτσα, ε. Είναι ο φάτσα μου. Είναι ο φάτσα μου και εδώ. Θέλαμε να ανακαλύψουμε κι άλλο αυτό το γραφικό χωριό δίπλα από την Κωμόπολη Καρακόλ. Μετά από πάρα πολύ δρόμο, εδώ στο Κυργιστάν που είμαστε, φτάσαμε στους 7 τάβρους. 7 bulls. 7 bulls, όπως λέμε. Είναι το βουνό το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας και βεβαίως εδώ είναι τα παραδοσιακά γιούτα. Αυτό είναι από δέρμα καμήλας και κρατά τη θερμοκρασία πραγματικά σταθερή. Μέσα μπορεί να έχει 35 βαθμούς Κελσίου και έξω να έχει μείον 10. Αυτό είναι το σούπερ μάρκετ της περιοχής. Πάμε να το ανακαλύψουμε. Ένα παραδοσιακό παντοπολείο πραγματικά μας γυρίζει αρκετά χρόνια πίσω αυτό το ταξίδι στο Κυργιστάν. Σε αυτό στους 7 τάβρους που βρισκόμαστε. Ένα σημείο που για πολύ κόσμο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έρχονται πολλοί ορειβάτες. Είναι ένας ορειβατικός προορισμός το Κυργιστάν. Η φιλοξενία που συναντήσαμε σε αυτό το χωριό δεν περιγράφεται με λόγια. Είμαστε στο ίδιο χωριό, μπήκαμε τώρα σε μια παραδοσιακό εστιατόριο που έκλεισε. Θα μας δώσουν 2 πίτες. Μας συμπεριφέρθηκαν σαν να είμαστε φίλοι τους. Εγώ είμαι από τα Γιάννενα, από τη Μυροδάφνη Ανίνων. Ξέρω από καλή πίτα. Το Κυργιστάν φημίζεται πάρα πολύ για τα ποτάμια, πάρα πολύ για τα καθαρά νερά και για τα ποτάμια τα οποία έχει. Ορμητικά ποτάμια, εμείς είμαστε καλοκαίρι, έχουμε έρθει καλοκαίρι εδώ για μας και βλέπετε πόσο ορμητικό είναι αυτό το ποτάμι. Φανταστείτε δηλαδή τι γίνεται τους άλλους μήνες. Βλέπετε πόσο απλά ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι περικυκλωμένοι από τα βουνά, το φυσικό κάλος είναι πραγματικά απίστευτο. Όμως, ό,τι ζούμε εμείς το ζείτε κι εσείς. Κάντε τώρα like σελίδα μας στο Facebook, φάτσα που Κώστας Μάτζιος, πείτε μας από πού μας βλέπετε και σχολιάστε το σημερινό μας επεισόδιο. Με βλέπεις πάντα μέσα από την οθόνη, πάντα. Από εκεί και πέρα, ακολουθήστε με στο Instagram και σας δίνουμε ένα ταξίδι παρέα με τη Μαρία και το Sun Flight να έρθετε και εσείς εδώ να το ζήσετε, να ζήσετε αυτή τη μοναδική περιπέτεια. Το ταξίδι μας στα βάθη της Ασίας θα συνεχιστεί στο επόμενο Φάτσαμπουκ. Οι εικόνες, οι άνθρωποι και τα έθιμα που έχουμε συναντήσει είναι πραγματικά μοναδικά. Σήμερα θα κοιμηθούμε εδώ, στην Κωμόπολη Καρακόλ. Η περιπέτειά μας στο Κυργιστάν συνεχίζεται. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, να μου είστε όλοι γεροί και δυνατοί. Γεια σας, φατσαμπουκάκια μου! Τι ώρα ξυπνάνε οι κομμότρες? Και στο Κυργιστάν οι κομμότρες αργά είναι. Λέει τι ώρα woman the barber shop. Αυτά είναι. Άμα είσαι. Εντάξει. Όπα, μην με αφήνεις. Τι. Πού πάει ρε. Έτσι. Όχι μόνο. Not alone. Okay. Ναι, ναι. Because I'm a skate. I'm a classmate day παρουσιαστής. Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. This is a Kyrgyzstan. Okay. Slowly, slowly. Όχι πολύ γκάζι. Okay. Thank you very much, my friend. Anybody else? Me? One thing, guys. Καλό που είναι. Το χάιδεψα το πουλί. So, 2-1. Άντε ρε. Πού ρε εσύ θα πάμε, βρε. Όποιος την κερδάει, θα την πάρει μαζί του. Έλα, αν είσαι άντρας, να παλέψουμε. Αν είσαι άντρας, να παλέψουμε. Τι είπε, μην τέκνο βρούτε. Λοιπόν, περίμενε. Κάτσε στα 5 μέτρα να σου πετύχω λίγο. Πού, τα, φα, ουα, σα. Χαμός γίνεται, παιδιά. Ωραία. Μαρία, το κερδίσαμε και οι δύο. Πάμε να σε πάρουμε στο λεωφορείο. Έλα. Ταν, 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 ταν. Περάσαμε το ποτάμι για να καταλάβετε ότι ο Ιντιάνα Τζόουνς παρουσιαστής συνεχίζει.
τις δύσκολες αποστολές στο Κυργιστάν. Ψυχαλίζει ελαφρώς. 1, 2, 3. Φάτσα μου! Αυτά είναι και μέσα στο αεροπλάνο. Λοιπόν, σου τώρα για να κοιμηθούμε. Πάμε για ύπνο τώρα.